Υπεύθυνε για περισσότερου θανάτου από ότι ο HIV, η και η φυματίωση μαζί είναι οι ογενεί υπατήτηδε, δηλαδή οι λιμόξεις. ...από τις ε, οποίες α, προκαλείται η πατήτιδα. Mm -hmm. Ειδικότερα εκτιμάται ότι 1,5 εκατομμύριο θάνατοι σε όλο τον κόσμο... Ε, ...προκαλούνται εξαιτία των ιογενών πατήτιδων κάθε χρόνο... ...αριθμός ο οποίος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί... ...κατά 123,5% μέχρι το 2030. Mm -hmm. Κρίσιμος παράγοντας για την δυσίωνη αυτή η πρόβλεψη... ...είναι η άγνοια των ατόμων που πάσχουν αφενός για το γεγονός... Την Οσούν και αφετέρου για τις συνέπειες των λόγω νοσημάτων. Στην Ελλάδα χαρακτηριστικά εκτιμάται ότι οι Πάσχοντες από υπατήτηδα 6 ξεπερνούν τις 100.000, μάλιστα οι 75.000 από αυτούς δεν το γνωρίζουν καν. Αντίστοιχα από υπατήτηδα Β υπολογίζεται ότι οι Πάσχοντες φτάνουν τους 200.000. Οι δύο αυτοί οι χωρίς χωρί θεραπεία, προκαλούν χρόνια φλεγμονή, κύρωση και υπατοκυταρικό καρκίνο. Η επίπτωση μάλιστα του τελευταίου στη χώρα μα είναι από τι μεγαλύτερε στην Ευρώπη, με 12 νέου καρκίνου ανά 100.000 άνδρες και 4,6 νέου καρκίνου ανά 100.000 γυναίκες ανά έτος. Υπάρχουν όμω, Στέλλα και Ελένη, και καλά νέα, αφού οι ογενεί υπατήτηδε είναι νοσήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν και σε πολλέ περιπτώσει να ιαθούν πλήρω, εφόσον υπάρξει έγκαιρη διάγνωση των ασθενών και βέβαια χορήγηση τη κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό είναι και το μήνυμα της σημερινή ημέρα για τι ογενεί υπατήτηδε, 28 Ιουλίου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Οκάστη.